Καλημέρα. Καλημέρα. Αγαπητέ Νίκο Λιγερέ, καλώς ήρθες στο Ράδιο Κρήτη και στην Κρήτη. Καλώς σε βρήκα και από κοντά, γιατί είχαμε χρόνια και δεν με... Ναι, σε βλέπω πάντα διατηρείς όμως το ίδιο, έτσι, νεανικό στυλ, νεανικότατον και όχι μόνο αυτό, και πολλά άλλα μαζί, Ό,τι μπορούμε. Η δουλειά σου δίνει αναζωογόνηση, σου προσφέρει ή δεν σου προσφέρει? Η δουλειά μου είναι το έργο και το έργο αφορά τους ανθρώπους, άρα... Καλώς ορίστε και τον κύριο Δαμαβολίτη. Το μικρόφωνο πρέπει να έρθει λίγο πιο κοντά, Κώστα. Κάντε παρέα σήμερα. Σήμερα, ναι. Πού θα τον πας τον Νίκο τον Λιγερό? Σήμερα 11 η ώρα θα είμαστε στο 11ο Λύκειο, που είναι στις Μεσαμπελιές. Και μετά το βράδυ θα είμαστε στο ρεύμα, στο ξενοδοχείο Ξενία, όπου θα έχουμε μια διάλεξη. Στο 11ο Λύκειο έχουμε να κάνουμε την... θα μιλήσει για γεωπολιτική και επαγγελματικό προσανατολισμό με επίκεντρο το μαθητή πάντα, και στο Ρέθινο θα μιλήσει αποκλειστικά για την ΑΟΣ. Μάλιστα. Επαγγελματικό προσανατολισμό. Μάλιστα. Ο πολυπράγμα Νίκος Λιγερός. Καλημέρα λοιπόν, και συνεχίζουμε για να δούμε καταρχήν πώς αυτή η ιστορία με τον προσανατολισμό. Κοίτα, το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, γιατί θεωρώ ότι τα παιδιά δεν είναι παιδιά, είναι μικροί άνθρωποι και μάλιστα στην πραγματικότητα οι επόμενοι άνθρωποι. Άρα όταν θέλουν να βοηθηθούν με καθοδήγηση από κάποιον που είναι γέρος στον τομέα... Ο γέρος τώρα είσαι συνικό? Ναι, εγώ όπως ξέρεις γεννήθηκα γέρος, ειδικά για τα παιδιά. Κατά συνέπεια, μπορώ πιο εύκολα να δώσω συμβουλές. Λοιπόν, αυτό μου αποξενεί, έτσι δεν θέλω να τα ακούω από σένα, διότι εγώ σε γνώρισα παιδί και σε βλέπω ακόμα παιδί. Επομένως, είναι καλύτερα να γεννιέσαι παιδί και να τελειώνεις παιδί, παρά να γεννιέσαι γέρος και μετά. Κοίτα, για να συμβουλεύεις, η γέρη είναι η πιο καλή. Άρα, ναι, αλλά λέμε πάντα ότι χρειαζόμαστε την ελληνική ορμή και χρειαζόμαστε πάντα τα νιάτα. Ναι, έχουμε από τους άλλους. Και πάντα τη σφριγγυλότητα, όχι μόνο του σώματος αλλά και του πνεύματος. Τα έχεις πει και εσύ αυτά πολλές φορές. Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά είναι καλό για να είναι για τους άλλους. Εμείς έχουμε έναν άλλον ρόλο που είναι της συμβουλευτικής και πρέπει να βλέπω ο άλλος ότι ακόμα και αν είναι τριαντάφυλλο, έχει τον βράχο δίπλα. Εμείς είμαστε του βράχου. Του βράχου. Ναι, του βράχου. Αυτό που είναι σταθερό, πάνω στο οποίο μπορούν να βασιστούν. Και εγώ νομίζω ότι το ζήτημα εδώ είναι λίγο πιο περίπλοκο. Δηλαδή, εγώ είμαι και του τριαντάφυλλου και του βράχου, δηλαδή αυτή τη ομάδα, τη συνύπαρξη. Ναι, αυτού του συνόλου που δημιουργεί ίσω την αρμονία μαζί. Ναι, δεν διαφωνώ. Απλώ θέλω να πω ότι είμαι πιο πολύ τη τάση ότι οι άνθρωποι όταν είναι ακίνητοι, τότε ταξιδεύουν μέσα στον χρόνο. Εκεί πέρα αποκτούν ιδιότητες του βράχου. Εγώ νομίζω ότι ακίνητη είναι μόνο η πολιτική μας, Νίκο, με συγχωρείς. Ακίνητη, όταν λες ακίνητη, είναι βράχο σε κάποιες θέσεις κυρίως, τις οποίες δεν μπορούν ποτέ να αφήσουν. Και από την άλλη, ότι είναι τόσο ισχυρογνώμονες που δεν μπορείς τίποτα. Ούτε κύμα να πέφτει, ούτε κάλβος να πέφτει πάνω, μέρια σε κύμα. Εγώ θα το έλεγα αλλιώς. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο ειδικοί στις κολοτούμπες. Γράφει ακόμα πολύ γυμναστική. Διαβάζει και γράφει ακόμα ποιήση. Βεβαίως. Σταθερά. Λοιπόν, γιατί αυτή την πλευρά σου δεν την ξέρουν πάρα πολύ, μόνο κάποιοι φίλοι σου. Σωστά, εντάξει. Αν και είδα να δημοσιεύεις κάποτε και ποίηματα, Έχουν δημοσιευτεί αρκετά, ναι. Τελευταία που είχα δει ήταν σε μια εφημερίδα της Τράκης. Ναι, τώρα τα παίρνουν ακόμα και στις εφημερίδες, υπάρχουν και συλλογές ποιητικές, αλλά αυτό που έχει σημασία... Ελληνικά ή γαλλικά? Και τα δύο. Λοιπόν, ο Νίκος Λιγερός καταρχήν είναι ο άνθρωπος ο οποίος το τελευταίο καιρό έχει βάλει μια ομάδα ειδικών να μας πείσουν ότι αυτός ο τόπος έχει μέλλον. Ένα το κρατούμενο, και από την άλλη ότι υπάρχει αυτό το μέλλον μπορεί να είναι και κάτω από το έδαφος, ακόμη και κάτω από τη θάλασσα, αρκεί να υπάρχει η βούληση να το αλλάξει κανείς το σύστημα. Έτσι. Σωστά, να το αξιοποιήσουμε. Βέβαια στην Κρήτη σε ξέρανε πιο πολύ. Ως τον εξυπνότερο άνθρωπο, τον έχεις ακόμα αυτό τον τίτλο της Ελλάδας? Έτσι λένε οι δημοσιογράφοι. Σου αρέσει? Δεν είναι το θέμα αν μου αρέσει ή όχι, είναι το κατά πόσο συνομιλούμε πάνω σε αυτό το θέμα ή όχι. Σημασία είναι η δουλειά που παράγουμε. Οι ιδιότητες είναι απλώς
ιδιότητες. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι που δεν το έχω πει. Μια ιδιωτική συζήτηση με τον Θάνο τον Μικρούτσικο. Ναι. Ο οποίος είναι συγγενής ο Θάνος. Σωστά. Είναι κριτικός όμως εδώ ο Θάνος τώρα, ξέρεις. Είναι κριτικός. Το έχετε αλλάξει, το έχετε κάνει Άκης. Όχι, δεν χρειάζεται να αλλάξει Άκης. Δεν είναι. Τα ονόματα αλλάζουν άλλων τις εποχές. Η Κρήτη του Άκης το απέκτησε, δεν ήταν πάντα Άκης. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι το τι λέει η καρδιά. Ο Θάνος μένει σε ένα χωριό εδώ στην Κρήτη. Μου έλεγε λοιπόν, ξέρεις, είναι συγγενής μου, λέει, τον αδικούν τον Νίκο. Αξίζει περισσότερο παρά να. Δεν είχε ακόμα ξεσπάσει η ιστορία με την ΑΟΣ. Διότι όταν ρωτήσει έναν άνθρωπο απέναντί σου και του λες, είσαι ο εξυπνότερος άνθρωπος του κόσμου, τι περιμένεις να σου πει. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση, βέβαια. Σωστός, μα ξέρεις, ο Θάνος είναι πολύ έξυπνος. Τον είδα προδώσει μια τηλεόραση, έκανε κάτι για το Γιάννη το Ρίτσο, το Μαγκαρίδη. Το κάνει καλά. Όπως πάντα. Συνήθως ο Θάνος κάνει καλά τα πράγματα, αλλιώς δεν τα κάνει. Λοιπόν, για πάμε τώρα να μας πεις πάλι μερικά αοζικά. Πώς πάει το πράγμα εκεί? Προχωράει δυναμικά. Γίνονται οι επαφές τώρα και με τις άλλες χώρες για να ενημερωθούν ότι εμείς θα προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Απλώς όπως είμαστε στην Ελλάδα, νομίζω ότι εκεί που καθυστερούμε το περισσότερο είναι με τους δικούς μας, μέχρι να καταλάβουν ότι θα το κάνουμε. Και όπως το έλεγα και χαριτολογώντας ακόμα και στην Κύπρο, φαντάζομαι ότι εμείς θα αποκτήσουμε το δικό μας το φυσικό αέριο, ότι θα το έχουμε και στο σπίτι μας, και το μόνο πρόβλημα του Έλληνα είναι, θα είναι αν είναι νοθευμένο στο ενδιάμεσο, ας πούμε. Από τώρα το ξέρεις ότι θα είναι νοθευμένο, Νίκο? Από τώρα το ξέρω ότι θα το πούν. Από τώρα το ξέρω ότι κάποιος θα λέει μήπως δεν είναι εντελώς δικό μας. Γιατί πώς γίνεται αφού μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτα. Θέλω να πω ότι είναι μερικοί που πρέπει να ακουμπήσουν. Δεν είναι λίγο το φαινόμενο, με συγχωρείς. Ναι. Αν και έχεις ζήσει σε μια χώρα που τα ψέματα περνάνε πιο δύσκολα στη Γαλλία, νομίζω εγώ, από ότι στον κόσμο το σαξονικό. Πιο δύσκολα. Σωστή. Αλλά θυμάσαι την ιστορία του φεγγαριού. Πήγαν στη Σελήνη, λέει, στήσανε στην Νεβάδα. Δεν τα διάβασες, ε? Ναι. Στήσανε, λέει, σκηνικό στην Νεβάδα. Οι Αμερικάνοι για να πούνε ότι πήγαν στο φεγγάρι, ποτέ δεν πήγανε. Εντάξει, αυτά γίνονται παντού όμως. Κοίτα, το γελίο δεν σκοτώνει. Και δεν φορολογείται. Ωραία. Άρα γι' αυτό έχει τόσες επεκτάσεις και δράση. Το θέμα είναι ότι αυτό που έχει σημασία την Ελλάδα είναι ότι όντως υπάρχει μια προοπτική, ότι έχουμε μπει σε ένα νέο πλαίσιο που είναι υψηλής στρατηγικής. Δυσκολεύονται οι Έλληνες, ενώ είμαστε ο λαός που επινόησε ακόμα και τη λέξη στρατηγική, και δυσκολεύονται να φανταστούν μια υψηλή στρατηγική σε μια μικρή χώρα. Παρόλο που έχουν το παράδειγμα και της Κύπρου. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι... Το Λουξεμβούργο, Νίκο, πώς κάνει στρατηγική? Ε. Που δεν είναι χώρα, κάνει ένα μικρό ένα πράγμα, ένα αλόνι είναι. Ναι, η Μάλτα. Η Μάλτα. Σε μένα το λες. Ή το Βατικανό. Ε. Που είναι και διοικεί το κόσμο σήμερα. Το Ισραήλ. Καλά, το Ισραήλ έχει άλλες δυνατότητες. Έτσι. Ναι, έτσι είναι. Ούτως ή άλλως η στρατηγική επινοήθηκε για τον αδύναμο, για να χτυπάει τον δυνατό πλαγίως, όταν δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει με τοπικά. Άρα όλη αυτή η ιδέα είναι ακριβώς μια επινόηση που είναι πώς να λύσω ένα πρόβλημα το οποίο έχει εμπόδια και τα οποία μπορεί να αποφύγω. Αυτή είναι η ιδέα. Εδώ το γενικότερο εμπόδιο είναι πρώτα απ' όλα, αν θες, μια επιφυλακτικότητα του τύπου δεν πιστεύω πια σε τίποτα. Νίκο, συγγνώμη, θα σε διακόψω. Ναι. Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και γι' αυτό ξεκινήσαμε και αυτή την κουβέντα, έτσι. Τον θαύμασα κάποτε σε μια ωραία γαλλική πόλη που ζούσε στη Λιόν. Είχα την τιμή να μεταφράσει και μια ομιλία μου στα γαλλικά. Να διερμηνεύσει. Ναι, ναι. Ναι, ναι, μια διερμήνευση κυριολεκτικά. Σωστά το λες. Γιατί τα ελληνικά είναι σωστά να τα χρησιμοποιούμε όπως. Ναι, γιατί η μετάφραση είναι στο γραπτό. Ναι, ναι. Και ήμασταν ζωντανά μαζί. Σωστά, ναι. Κάναμε μια εκδήλωση εξαιρετική στιγμή. Όχι, επιμένω αυτό γιατί έτσι σε είδα ζωντανά, σε άκουγα ζωντανά και έτσι μπορούσα να μεταφέρω και τη φωνή σου. Ένα παιδί τόσο ζωντανό που το καμάρωνα κιόλας, τον Νίκο τον Λιγερό, ήταν τότε. Έκανε το διδακτορικό του την εποχή εκείνη. Ναι, και επειδή είναι μαθηματικός ο ίδιος, ασχολιόταν ήταν ορατόκριτο άνθρωπος. Για να ξέρουμε τι σημαίνει και όχι πολύ πραγμοσύνη, μπορούμε να το πούμε αλλιώς. Ευρύτητα. Και αυτή η ελληνική λέξη είναι πολύ ωραία. Σωστά. Λοιπόν, Νίκο, θα σου πω κάτι.
Ήμουν από τις δύσπιστος για το πετρέλαιο. Δεν, ακόμα δεν έχω άποψη, δεν μπορώ να έχω, δεν είμαι ειδικός, ακούω εσάς. Για ποιο λόγο? Ναι. Υπάρχει ένα χωριό εδώ κοντά που λέγεται Μουργέλες. Πιθανώς να το έχεις ακούσει, πιθανώς και όχι. Από την εποχή που ήμουν πολύ νέος δημοσιογράφος, προέκυπταν διαφόρου τύπου ειδήσεις. Ότι έκαναν γεώτρες και βρήκαν, πήρε φωτιά. Ότι βρήκανε πετρέλαιο. Ότι επιπλέουν κάτι μαύρα πράγματα. Ότι κατά καιρούς, θυμάμαι πάρα πολλές ειδήσεις. Δηλαδή αυτό, και όχι μόνο στα Μουργέλες, σε μια γενικότερη περιοχή, εκεί στο Μονοφάτσι. Μίλησα με όλους τους ειδικούς στην Ελλάδα τότε. Ως δημοσιογράφος προσπαθούσα πριν πω μια άποψη, πριν γράψω τότε, να τη διερευνήσω. Σε πληροφορώ λοιπόν, αγαπητέ μου Νίκο Λιγερέ, ότι κανένας δεν μου είπε ποτέ ότι υπάρχει κάτι, είναι κάτι επιφανειακό. Μου λέγανε τη μια φορά, την άλλη μου λέγανε ότι δεν έχει μεταλλεύσιμο κοίτασμα, την άλλη, δηλαδή όλο αυτό το σκηνικό που μετά από 20 χρόνια και πλέον, μπορεί και παραπάνω σίγουρα, με έπεισαν όλοι οι ειδικοί της Ελλάδας με τους οποίους μίλησα, ότι δεν τρέχει τίποτα απολύτως, ότι δεν μπορεί τίποτα να αξιολογηθεί και τίποτα να είναι εκμεταλλεύσιμο. Και τώρα έρχεσαι μια ανατροπή, εσύ και οι συνεργάτες σου. Τι συμβαίνει λοιπόν? Πρώτα απ' όλα μια μικρή παρένθεση, όπως θα έλεγε ο φίλος μου ο Κώστας. Οι καλύτεροι ειδικοί για αυτά τα θέματα ήταν στο εξωτερικό. Αυτό θα πρέπει ως δημοσιογράφο έμπειρο πια να σου δίνει μια άποψη διαφορετική. Θέλω να πω ότι όταν βλέπεις ανθρώπους που είναι σύμβουλοι του Καναδά για τους σιδηρογονάνθρακες και δεν έχουν κάνει καμία μελέτη στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα πιστεύαμε ότι δεν υπάρχει τίποτα, όταν άλλοι ήταν διευθυντές στα ελληνικά πετρέλαια και ήταν υπεύθυνοι μόνο και μόνο για τη Λιβύη και την Περσία, όταν έχουμε πιο νέους δικούς μας γεωλόγους που δουλεύουν στην Αντάλια, δηλαδή στην Τουρκία, επειδή συνεχώς τα πανεπιστήμια τους εξηγούσαν ότι δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Αλλά δεν ξέρω αν τότε μίλησες με αυτούς τους ειδικούς που βρίσκονταν στο εξωτερικό. Εγώ νομίζω ότι μίλησες μόνο με αυτούς που ήταν εδώ. Ναι, κοίταξε. Φυσικά ένα χώρο. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το χώρο αυτό θα μπορούσε να το ξέρει κάποιος επιστήμονας, ο οποίος ζει πάρα πολύ μακριά από την Ελλάδα. Ναι, μπορείτε να την γράψετε την ερώτηση. Ας βγάλουμε μια ερώτηση στον αέρα. Δεν πειράζει, βγάλτε την. Δημήτρη, βγάλτε την. Νίκο, πόσα φορές τα ακούστηκε? Ναι. Όχι, το γράψετε, εντάξει. Μην τα φορέσει. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορούσε να ξέρει ότι μπορεί να ξέρει κάποιο άνθρωπο Αμουργέλες από κάποια πολύ μακρινή περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, δεν απολογούμε γι' αυτό, αλλά θέλω να δούμε πώς αλλάζει το κλίμα αυτό. Πώς αλλάζει το κλίμα. Τουλάχιστον πιστεύει ότι υπάρχει φυσικό αέριο στην Κύπρο? Εγώ δεν θέλω να πω αν πιστεύω ή δεν πιστεύω, γιατί απλώς δεν μπορώ να είμαι δύσπιστος απέναντι σε σένα, στο φόσχολο. Όχι, δεν είναι το θέμα της δυσπιστίας. Δηλαδή θέλω να πω, είσαι ενημερωμένος ότι έχει βρεθεί φυσικό αέριο. Επειδή ξεκίνησα και εγώ από τις θετικές επιστήμες, θα σου πω κάτι, Νίκο. Ναι. Κάποτε θυμάμαι μια διάλεξη έτος 1974. Πιτσιρίκος. Μας έλεγε ένας φωτισμένος άνθρωπος. Ναι. Ημερομηνία είναι. Δεν ξεχνάς αυτήν την ημερομηνία. Όχι, βέβαια. Για ποιο λόγο, λέει, ρε παιδιά, λέει, φανταστείτε ότι υπάρχει μια Λιβύη που ζει με το πετρέλαιο. Λέτε να υπάρχει ένα φυσικό σύνορο στη μέση και να είναι Κρήτη έξω από αυτό? Δηλαδή, λέτε να υπάρχει ένας τέτοιος μεγάλος φραγμός? Ο άνθρωπος αυτός έλεγε τότε, υποστήριξε, και μάλιστα ήμουν από τους ανθρώπους που το άκουσα με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, ότι δεν μπορεί να υπάρχει φραγμός εκεί. Κάτι θα έχει ξεπέσει και κατά εδώ. Ήταν η εποχή που συζητούσαν πάρα πολύ για τον Πρίνο. Σωστά. Άνοιξε 78. Πάρα πολύ για την Αλβανία και την Ήπειρο και τα Επτάνησα τότε. Αυτό θυμάμαι. Ναι. Μα δεν διαφωνώ μαζί σου. Επιπλέον πρέπει να ξέρεις ότι επειδή χρησιμοποιούμε και την έννοια της μέσης γραμμής, θα πρέπει επιπλέον το φράγμα να βρίσκεται ακριβώς στη μέση γραμμή. Ακριβώς. Τότε δεν είχε προκύψει θέμα ως πάντως. Όχι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τηλέφωνο. Καλημέρα. Κύριε Ψηλάκη. Ορίστε. Σε εσά θα ήθελα να υποβάλω το ερώτημα αυτό, γιατί σας άκουσα πριν στο ράδιο ότι εδώ λέει και 20 χρόνια δεν είχε ακούσει τίποτα, λέει, για τα πετρέλαια, έτσι δεν είναι? Δεν είναι. Να λέει τουλάχιστον κάποια στην αλήθεια. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σαν δημοσιογράφος. Την υπόθεση Σοφιανόπουλου τη γνωρίζετε, Σοκερή Ζακίνθου? Όχι, αλλά δεν είπα εγώ για την Ζακίνθου ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ είπα για το τι γίνεται στην Κρήτη. Ωραία.
Λοιπόν, σαν δημοσιογράφος οφείλετε να μάθετε την υπόθεση Σοφιανόπουλου για να καταλάβετε το παιχνίδι που παίζετε στην Ελλάδα με τα πετρέλαια. Και όταν ο Παπανδρέου μας έλεγε δεν υπάρχουν πετρέλαια και έξι είναι τη μύτη του, έπρεπε και εμείς αυλάκες να καταλάβουμε τι εννοούσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, απλώς εγώ αναφέρθηκα το ότι γίνεται στην Κρήτη και γιατί είχα αυτή τη δυσπιστία. Δεν σημαίνει ότι σήμερα διατηρώ αυτή τη δυσπιστία ή ότι δεν περιμένω να ακούσω τη γνώμη των ειδικών. Έτσι για να πω μια απάντηση στο φίλο μου. Ναι. Ναι, όχι, το όλο πλαίσιο του ΣΥΡΟΣ δεν επικεντρώνεται μόνο και μόνο σε περιοχές οι οποίες είναι στο χερσαίο τμήμα της Ελλάδος. Λοιπόν, για να είμαστε σοβαροί και να καταλάβουμε λίγο το πλαίσιο, είναι ότι πρέπει να θυμάσαι ότι μέχρι το 1980, όσο αφορά το υποθαλάσσιο χώρο, δεν μπορούσαμε να δούμε πέρα από τα 200 μέτρα βάθος. Ο πρίνος στα 200 μέτρα. Όλα αυτά είναι πολύ... Δεν παραπάνω, Νίκο, ο πρίνος. Ναι, πρόσεξε. Άλλο να βλέπεις τον πρίνο επειδή σου βγαίνει ήδη πετρέλαιο και άλλο να ανοιχνεύεις ένα κοίτασμα που δεν βγαίνει τίποτα. Εντάξει. Άρα, να θυμάσαι, 1980, 200 μέτρα. Δηλαδή, άμα δεν ξέρεις τίποτα και έχεις έναν ανοιχνευτή μετάλλων, ακόμα και να μην βλέπεις το μέταλλο... Ξέρεις ότι υπάρχει. Ναι. Άμα όμως ξεπερνάει το μέταλλο και να πηγαίνει μετά πολύ βαθιά, έχεις μια ένδειξη. Εγώ σου λέω ότι όταν δεν έχεις καμία ένδειξη. Και απλώς αναρωτιέσαι πού υπάρχουν. Αυτό ήταν αυτές οι δυνατότητες. Δηλαδή, για να καταλάβεις, το κοίτασμα Αφροδίτη βρίσκεται στα 1730 μέτρα θάλασσας και μετά βάλε άλλα τόσα. Όταν θα κάνει, τώρα θα κάνει γεώτρηση Total στην Κύπρο και θα πάει για τα 7000 μέτρα. Άρα τα σεισμικά δεδομένα δεν ήταν αυτής της εμβέλειας, γιατί δεν είχαμε καθόλου αυτή την τεχνολογία. Λέω λοιπόν ότι... Η τεχνολογία, συγγνώμη, πότε προέκυψε αυτή. Πότε, ας πούμε, η ευρύτερη διάδοση της. Η ευρύτερη είναι πριν 15 χρόνια, όταν αρχίζουμε να κάνουμε πολύ δυναμικά όλο αυτό το πλαίσιο, γιατί... Ποιες χώρες χρησιμοποίησαν. Όλες οι χώρες που είναι εντός εισαγωγικών γνωστές, όπως είναι η Νορβηγία, η Ολλανδία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν θες, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αμερική, η Ιαπωνία. Άρα... Νίκο, μην ζητήσω το παράδειγμα της Νορβηγίας. Έτσι, το πάω γρήγορα το πράγμα και σου ζητώ συγγνώμη. Όχι, δεν με πειράζει. Αλλά μην ζητήσω το παράδειγμα της Νορβηγίας, διότι η Νορβηγία, μια χώρα, ας πούμε, στο πουθενά εκεί, με πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ναι, καταφέρει... η οποία έχει παρεπιπτόντως περισσότερα φωτοβολταϊκά από εμάς. Ναι, ναι. Άρα. Σωστό είναι αυτό. Το παράδειγμα της, για πες μου δύο κουβέντες. Το παράδειγμα της είναι ότι έχει πρόσβαση και σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο. Έχει πάρει μια εξαίρεση γιατί έχει ένα rift. Δηλαδή σπάζει η γη πολύ γρήγορα κανονικά. Μπορούμε να πάμε μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια και ακόμα και 350 όσο αφορά την υφαλοκρηπίδα, εκτός αν έχουμε φτάσει σε αυτό το φράγμα. Άρα έχει πάρει αυτή την εξαίρεση. Είναι μια χώρα που είναι σχεδόν μόνο ακτή, κατά συνέπεια τεράστια δυνατότητα ΑΟΣ, και μάλιστα τώρα θα παίξουμε και πάνω σε αυτήν, διότι έχει πρόσβαση και στην Αρκτική. Άρα έχει αξιοποιήσει στο έπακρον την ΑΟΣ της, έχει βάλει βέβαια και ανεμογεννήτριες μέσα στην, καλά, ναι, στη θάλασσα. Να καταλάβεις, μιλάμε για ανεμογεννήτριες που είναι της τάξης, η διάμετρος είναι 154 μέτρα. Άρα αυτά τα πράγματα δεν τα βάζεις πάνω στοιχεία, γιατί κάνουν πάρα πολύ θόρυβο και αντέχουν μέχρι 11 μποφόρ μέσα στη θάλασσα. Φαντάσου λοιπόν τι ενέργεια παράγουν. 11 μποφόρ. Είναι τεράστιο, είναι τεράστιο. Από 12 και μετά τα αφήνουν να περιστρέφονται μόνοι τους χωρίς να παράγουν... Όταν λες αντέχουν, δεν σημαίνει ότι μετά τα παίρνει ο αέρας δηλαδή. Όχι. Ενώ παράγουν, μέχρι παράγουν μετά από τα 11, τις αφήνουμε να περιστρέφονται. Πόσο είναι παγκτωμένες με στοιχεία αυτές είναι. Πόσο, είναι εντελώς βυθισμένες. Όταν είναι... λέμε πόσο βάθος μπορεί να έχουν. Μιλάμε για δεκάδες μέτρα. Γιατί είναι μπετό, ατσάλι και μάλιστα και κράματα που χρησιμοποιούν και σπάνιες γέες, όπως είναι το νεόδημο, που δίνουν αυτή τη δυνατότητα να το αντέξει. Αυτό ξέρει να το κάνει. Το λέω αυτό επειδή μερικές φορές μιλάμε για την Νορβηγία και ξεχνάμε ότι η Νορβηγία παίζει και με φωτοβολταϊκά, τα οποία παρεπιπτόντως είναι όλα κατευθυνόμενα και δεν βάζουν ποτέ σταθερά.
Και είναι και όλα νορβηγικά, Νίκο, έτσι. Ναι. Πρόσεξε. Ναι, προσέχω, ναι, ακούω και τα υπονοούμενα, σου μην νομίζεις. Όχι, δεν είναι υπονοούμενα, μπορεί να το πούμε και στα ίσια. Διότι όταν κάνεις αναπτυξιακή πολιτική σε μια χώρα, όταν ασκείς αναπτυξιακή πολιτική, αυτό αμέσως σημαίνει ότι έχεις μια εθνική στρατηγική. Τη λέξη την είπες μόνος προηγουμένως. Όταν όμως εδώ πεις ότι όλα αυτά τα βουνά μας θα έρθουν να τα πάρουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα θεωρούνται τάχα τις επενδυτές. Και επειδή λίγο πριν από λίγο μου έλεγε ο Κώστας ο Δαμαβολίτης, πρόσεξε, μου λέει, πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούνται στην Κρήτη. Σωστά. Σωστά. Επιπλέον, κοίτα, εγώ λέω απλώς ότι έχουν αξιοποιήσει τον ήλιο, ενώ κανονικά ως λεξιλόγιο θα έπρεπε να είναι άγνωστο. Γιατί η Νορβηγία. Ναι. Άρα λέω απλώς αυτό το πράγμα. Α, σου πω τι σκεφτόμουν εγώ. Ναι, πες μου. Αν υπήρχε ένα καστελόριζο έξω από την Νορβηγία, ναι, να ανοίξει σε μια άλλη χώρα. Αυτό σκεφτόμουν εγώ. Γιατί? Γιατί το λέω, γιατί η Νορβηγία έχει μια χανή περιοχή, έτσι που τη θυμάμαι στο χάρτη τώρα. Σωστό. Η παράσταση ήταν πιο έντονα, η δική σου ήταν πιο έντονη. Αν είχε λοιπόν ένα χώρο εκεί που να μπορούσε, σκέφτομαι δηλαδή κάποιες συγκυρίες, και απλώς θεωρώ την πατρίδα μου ευνοημένη από αυτές τις συγκυρίες. Θεωρώ δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει να παλέψει με ένα μεγάλο χώρο, έχοντας ευνοηθεί ακόμη και από αυτήν την απαξίωση που έδειχναν κάποτε οι Τούρκοι απέναντι στον ισχυωτικό κόσμο. Ρωστά. Και την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, ακριβώς ένα αγκάθι που θα μπορούσε να είναι, θα άλλαζε τα δεδομένα στην Νορβηγία. Δεκτό. Αλλά το άλλο πρέπει να πούμε ότι και η Ελλάδα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟ στη Μεσόγειο. Βέβαια. Μια που μιλάει. Ποια είναι η πρώτη? Ιταλία. Ιταλία, φυσικά. Ιταλία. Λόγω του μήκους και τη βέβαια της. Η Ιταλία έχει πετρέλα εκεί που είναι. Υπάρχουν μελέτες. Έχει και πετρέλαιο, και τα πετρέλαια που έχει η Ιταλία, γι' αυτό δεν είναι, νομίζεις, εντελώς στοιχείο που αυτή που κέρδισε το οικόπεδο 2, 3 και 9 στην Κύπρο είναι η Ιταλική Eni. Επιπλέον τα πετρέλαια που έχει στις Απενίνες είναι ακριβώς τα πετρέλαια που έχουμε και εμείς στο Ιόνιο, στο κοίτασμα Πύρος. Μοιραζόμαστε δηλαδή κάποιο κοίτασμα με την Ιταλία. Το κοίτασμα Πύρος. Είναι ακριβώς πάνω στη μέση γραμμή. Άρα είναι σε πλαίσιο συνεκμετάλλευσης. Δηλαδή δεν το έχουμε αξιοποιήσει βέβαια, εφόσον δεν είχαμε κάνει τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά ξέρουμε ακριβώς που είναι. Και υπάρχει βέβαια και το κοίτασμα Αχιλλέας, που ως γεωλογική δομή έχει 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα πάνω κάτω, μια που ο φίλος μας μίλησε για τη Ζάκυνθο, έχει το μέγεθος της Ζάκυνθου. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά είναι πιο πολύ για πετρέλαιο, ενώ νότια της Κρήτης μιλάμε πιο πολύ για φυσικό αέριο. Εμείς εδώ, νότια της Κρήτης, όπως θα λέγει ο Θάνος, έχουμε λοιπόν αυτό το τόξο που είναι η Μεσογειακή Ράχη, ενώ στο Ιόνιο είμαστε η προέκταση, αν θες, από την Ιταλία. Φαντάσου αυτή την πότα να συνεχίζει και η γεωλογική της δομή να είναι ανάλογη. Οι μελέτες που έχουν κάνει και κυρίως ξένα πανεπιστήμια και ξένοι ερευνητές δείχνουν ότι οι ποσότητες αυτές σταματάνε κάπου του πετρελαίου, δηλαδή τα κοιτάσματα Πύρος και τα λοιπά. Ναι. Έχουν κάποιο τέλος σε ποια περιοχή περίπου? Όχι, ξέρουμε τα οριοθετούμε. Άμα είχαμε χάρτη θα σου έδειχνα εδώ ακριβώς που είναι και το μέγεθος που είναι. Εντάξει, δηλαδή όπως το κοίτασμα Αφροδίτη, το οποίο έχεις ακούσει για την Κύπρο, ξέρουμε ότι έχει ένα μέγεθος 100 με 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άρα μπορούμε να το οριοθετήσουμε ακριβώς. Ναι, ναι, ή περίπου, γιατί ακριβώς τώρα δεν ξέρω τι δυνατότητες έχουν οι τεχνολογίες σήμερα. Νίκο μου, έχουμε δυνατότητες εικόνων τριών διαστάσεων και τώρα τεσσάρων διαστάσεων. Αυτά χρησιμοποιεί ήδη η Νορβηγία. Σε μία εικόνα τριών διαστάσεων, όπως το βλέπεις από έναν χάρτη του Σόρων Κασίνη, μπορείς να βρεις όλο το βαθυμετρικό ανάγλυφο και μπορείς να το δεις πολύ συγκεκριμένα, δηλαδή ξέρουμε ακριβώς και πού είναι το γεωτρήσεις, γιατί έγινε και η δεύτερη γεώτρηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα, σαν να είναι ότι βλέπεις ένα βουνό. Είμαι στο διάστατο, το βλέπουμε. Ναι. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, αλλά πριν επαθώ σου κάνω μια ερώτηση και θα την απαντήσεις μετά το διάλειμμα. Μετά που έγινε όλη αυτή η ιστορία, διάβασα ένα χολερικό κείμενο σε μια αθηναϊκή εφημερίδα που λέει τρεις άνθρωποι οι οποίοι καθοδηγούν τα πράγματα στην Ελλάδα, εννοούσε και σένα. Ναι. Προφανώς το διάβασες και εσύ, που έλεγε ότι εν πάση περιπτώσει αμφισβητούσε όλες αυτές τις κινήσεις. Ναι. Όλες. Και μάλιστα μια εφημερίδα, θα έλεγα, αρκετά σοβαρή. Απάντησε μου μετά, γιατί ναι, θεωρώ, σε επαναφέρω σε αυτό που είπες στην αρχή. Ότι δηλαδή, αν βγάλουμε φυσικό αέριο, θα λέγαμε ότι είναι νοθευμένο. Θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και δηλητηριασμένο με τοξικά αέρια στη μέση. Σίγουρα. Πάμε στα. Λοιπόν, ο Νίκος Ολιγερός,
με τον κύριο Κώστα Δαμαβολίτη, είναι σήμερα κοντά μας. Και κουβεντιάζουμε αυτά που ακούσατε και πριν σχετικά με το τι γίνεται σήμερα και τη στρατηγική. Νομίζω ότι η λέξη αυτή λίγο με συντόνισε προηγούμενα μια συζήτηση για το αν συντονιζόμαστε ή αποσυντονιζόμαστε. Νομίζω ότι είπε τη μαγική λέξη, το αν υπάρχει στρατηγική σε μια χώρα. Νίκο, επειδή πρέπει πρώτα να μου απαντήσει το ερώτημα που έκανα πριν. Δηλαδή, αν ουσιαστικά υπάρχουν αυτές οι αντιρρεστικές δυνάμεις στην Ελλάδα, οι οποίες κάθε φορά πηγαίνουν αντίθετα στο ρεύμα, ναι. Και μετά να πάμε εκεί. Κοίταξε, νομίζω ότι υπάρχει μια συντηρητικότητα ούτως ή άλλως, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να σκεφτείς ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Γιατί για την ΑΟΣ του Λιβάνου έλεγαν ότι δεν υπάρχει ούτε καν φυσικό αέριο, περιοχή λατάκια που λέγαμε, μέχρι το 2011. Όταν ανακάλυψαν μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στην ΑΟΣ του Λιβάνου, όλες αυτές οι υποφωνές έπαψαν. Ήταν το ανάλογο στην Κύπρο. Μέχρι το 2004, όταν μιλούσε ο Τάσος Παπαδόπουλος για φυσικό αέριο, του έλεγαν ότι δεν υπάρχει και αυτό είναι απλώς μια εκλογική κομπίνα για να γίνει πρόεδρος, που ήταν ήδη παρεπιπτόντος. Τώρα που βρήκαμε φυσικό αέριο επιβεβαιωμένο στο κοίτασμα Αφροδίτη, 7-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια, τώρα πια κανένας δεν μιλάει ότι τότε τον έβριζαν. Λοιπόν, απλώς στην Ελλάδα, αν θες, όσο δεν έχει βγει φυσικό αέριο επί του πρακτέου, είναι μερικοί που δεν μπορούν να καταλάβουν πρώτον τα μαθηματικά, δεύτερον την αναλογική γεωλογία που είναι μια επιστήμη και που μας επιτρέπει να κάνουμε αναλογίες κοιτασμάτων όταν είναι σε περιοχές που είναι ανάλογες. Λοιπόν, επειδή ήθελα να μιλήσουμε για στρατηγική λίγο, ήρθε στην ώρα πάνω ερώτημα Κροατή, ήρθε μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Κατά πόσο θεωρείτε κατάλληλη, λέει, την εποχή για να ορεθήσουμε την ΑΟΣ και τα πετρέλαια από τη στιγμή που ζούμε σε μια διεφθαρμένη χώρα? Α, απλώς θα ήταν καλό, αν μπορεί ακόμα να απαντήσει ο ακροατής, πότε δεν ήταν διεφθαρμένη η χώρα. Γιατί ζούμε σε μια διεφθαρμένη χώρα. Ωραία. Δεν είπε πότε είναι διεφθαρμένη. Ναι, είπε όμως αν είναι η κατάλληλη στιγμή. Και ρωτάω, πείτε μου μια ημερομηνία μετά το 82 που ήταν η κατάλληλη στιγμή. Εγώ θα πω μια ημερομηνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, το θέμα είναι ότι το δίκαιο της θάλασσας και ΑΟΣ γίνεται μόνο το 82. Όχι, γενικά, επειδή το έβαλες γενικά ιστορικά με, με τη διαφθορά σε αυτή τη χώρα. Όχι, λέω απλώς ότι όταν κοιτάζουμε μόνο και μόνο το θέμα της διαφθοράς και κατηγορούμε μόνοι μας την Ελλάδα, φτύνουμε μόνοι μας πάνω στη ματρίδα μας, εμένα μου θυμίζει τον άνθρωπο που κοιτάζει τον ουρανό και φτύνει και μετά αναρωτιέται ποιος τον έφτισε πάνω του. Είναι ακριβώς αυτό. Άρα θέλω να πω ότι για να είμαστε. Θέλω λίγο να αλαφρύνω αυτό που λέμε για τον συγκεκριμένο ακροατή φίλο. Διότι όλη αυτή η νοοτροπία περί διεφθαρμένης Ελλάδας δεν ξεκίνησε. Οι πολίτες διαπιστώνουν τη διαφθορά, άλλοι τη διαπράττουν τη διαφθορά και το μεγάλο φτύσιμο της χώρας το έκαναν οι ηγέτες αυτής της χώρας, Νίκο Λιγέρα. Θα θυμάσαι τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Ναι. Όταν βγήκε και είπε κυβερνώ μια διεφθαρμένη χώρα. Ναι. Αλλά θέλω να πω, αυτό κάνει καλό στην Ελλάδα? Όταν το ακούει κάποιος στο εξωτερικό κάνει είναι καλό? Είναι σαν να με ρωτάς αν είναι καλό να έχεις έναν άνθρωπο ασθενή βαρύτατα και να μην δίνεις φάρμακα. Ωραία. Άρα για να είμαστε λοιπόν πιο συγκεκριμένοι και να μην νομίζει ο άνθρωπος ότι δεν απαντάμε. Πρώτα απ' όλα το συγκεκριμένο πράγμα είναι ότι τώρα έχουμε βρει φυσικό αέριο στην Κύπρο και έχουμε αναλογίες για το τι γίνεται νότια της Κρήτης με το τι γίνεται στην Λεκάνη Λεβαντίνης, Λεκάνη Ηροδότου και νότια της Κρήτης. Κατά συνέπεια τώρα έχουμε αν θες επιστημονικά δεδομένα που τεκμηριώνουν ότι έχουμε αυτές τις αναλογίες. Η ιδέα είναι ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει ΑΟΣ αξιοποιημένη από το 1995 όταν κάναμε τον κυρωτικό νόμο που η Βουλή των Ελλήνων δέχτηκε ότι η διαπραγματεύση που έγινε το 82 και η υπογραφή του δικαίου της θάλασσας είχαν μία βάση ακόμα και σε εθνικό επίπεδο. Βγάλαμε μετά τον νόμο περί υδρογων ανθράκων, τον 2289 το 1995 και τον τροποποιήσαμε το 2011 με το 4001. Και προσθέθηκε μάλιστα το προεδρικό διάταγμα για να ξεκαθαρίζει τι είναι το όλο πλαίσιο με τους υδρογονάνθρακες. Λέω λοιπόν ότι η επιστήμη έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορούμε να το εντοπίσουμε. Η τεχνολογία μπορεί να το κάνει. Τώρα είναι θέμα απλώς πολιτικής βούλησης, όχι να, όπως είπε ο κύριος, να οριοθετήσουμε πρώτα, να θεσπίσουμε πρώτα και μια θέσπιση δεν αφορά ούτε καν μια περιοχή. Σωστό. Και το άλλο που μπορώ να πω είναι ότι
και το λέω συστηματικά σε διαλέξεις, ο Κώστας με έχει ακούσει, ακόμα και να μην υπήρχε σταγόνα πετρελαίου και σταγόνα φυσικού αερίου, θα πρέπει να κάνουμε την ΑΟΣ, διότι η ΑΟΣ σου επιτρέπει να βάζεις ανεμογεννήτες, φωτοβολταϊκά, να βάζεις τεχνητά νησιά, να έχεις την αλία σου, να χρησιμοποιείς τα θαλάσσια ρεύματα, χωρίς καν να σου μιλήσω για υδρογονάνθρακες. Να σου πω και εγώ ακόμα κανένα λόγο. Πες μου με. Διότι σήμερα η τεχνολογία είναι αυτή που δεν ήταν το 80 και το 2020 ήταν αυτή που δεν είναι σήμερα. Σωστό. Δηλαδή δεν ξέρεις αν αύριο μεθαύριο όταν κατακτήσεις ένα χώρο γεωγραφικό αυτός τι μπορεί να σου αποδώσει, και δεν μιλάω μόνο για οικονομικά εφέλη, μπορεί να το δει κανείς πολύ γενικότερα, Νίκο Λίγερε. Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά ακόμα μετά, άμα μιλήσουμε και για σπάνιες γαίες, εκεί πέρα έχουμε και στρατηγικά αποθέματα. Άμα μιλήσουμε για μεθάνιο σε άλλη μορφή, θα δεις ότι έχουμε και μη συμβατικά αποθέματα. Το θέμα είναι, εμείς κοιτάζουμε πόσο υποφέρει ο λαός μας και σε ποια κατάσταση είναι η πατρίδα. Άρα μετά, κοιτάζουμε στρατηγικά ποιες είναι οι επιλογές μας. Οι επιλογές όσον αφορά την υψηλή στρατηγική είναι μία. Είναι η ΑΟΣ. Δεν υπάρχει καμία άλλη αν θες, στρατηγική κίνηση που μπορεί να προσφέρει τέτοιες οικονομικές δυνατότητες που να είναι του τύπου να σου δίνουν τη δυνατότητα. Μην επιχειρηματολογείς. Είναι τόσο απλό αυτό και κατανοητό. Ήθελα δηλαδή να μιλήσω για δύο λέξεις. Άλλο ανάκαμψη και άλλο ανάπτυξη. Δεν για άλλο λόγο. Δηλαδή, όταν θυμάμαι το άρθρο συγκεκριμένο που έλεγα, ότι απλώς αποτελεί λίγο έτσι όπιο στο λαό που πεινάει. Αλλά βέβαια δεν θέλω ούτε καν αυτό να το συζητήσουμε, γιατί θεωρώ ανόητο επιχείρημα. Έτσι. Δηλαδή, το να πει κανείς ότι σχεδιάζει το μέλλον του δεν έχει καμία σχέση με το παρόν. Το παρόν μπορεί να το πει με άλλες καταστάσεις και με άλλα πράγματα. Επιπλέον, κοίτα, εγώ το κοιτάζω λίγο πιο γενικά. Το φυσικό αέριο θα ξεπεράσει ως κατανάλωση το πετρέλαιο το 2030. Ξέρουμε ότι στον οδικό χάρτη ενεργειακό η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020 και το 2050 ποντάρει πάνω στο φυσικό αέριο. Ξέρουμε ότι βάζει μια αναλογία Αρκτική και Μεσόγειο. Ξέρουμε ότι το νομοσχέδιο που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Κομισιόν για να ψηφιστεί στην Ευρωβουλή, η παράγραφος 25, λέει ότι η Μεσόγειος είναι σαν την Αρκτική. Η Αρκτική έχει τα 25% των αποθεμάτων της γης από υδρογονάνθρακες. Και όλο αυτό το πλαίσιο, άμα κοιτάξεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο, άμα κοιτάξεις ότι το μεγαλύτερο μέρος της Μεσογείου είναι ευρωπαϊκό, άμα καταλάβεις ότι η ένταξη της Μάλτας και της Κύπρου που έγινε το 2004 είναι τυχαίες εντάξεις, έχουν σχέση και αυτές με την ΑΟΣ, γιατί η Μάλτα έχει 175 φορές το μεγεθός της ως ΑΟΣ, η Κύπρος έχει μια ΑΟΣ που τώρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι. Άμα το συνδυάσεις με την Ιταλία που είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού αερίου και δεις ότι η Ελλάδα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ και η ΑΟΣ του ελληνισμού, άμα βάζεις την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι η πρώτη, ξεπερνάει ακόμα και την Ιταλία. Άμα κοιτάξεις την τοποθέτηση, άμα κοιτάξεις ότι έχουμε δίκτυο φυσικού αερίου, άμα κοιτάξεις ότι συνδεόμαστε και με τα Βαλκάνια και θα συνδεθούμε και με την Ιταλία. Άμα δεις ότι κάνουμε μια κοινοπραξία Ισραήλ, Κύπρος και Ελλάδα, η οποία θα είναι επιδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εμείς δεν έχουμε κάνει ακόμα ΑΟΣ. Άμα κοιτάξεις ότι το 2012 οι περισσότεροι παραγγελίες για καράβια LNG είναι από Έλληνες εφοπλιστές. Άμα δεν τα βλέπεις. Οι οποίοι ρίχνουν στο εμπάρο δεν φορολογούνται. Ναι. Αλλά... Νίκο, άκουσα να σου πω τώρα. Υπάρχει εδώ, θα πω ένα παράδειγμα. Τον Κώστα, τον φίλο σου, τον γνώρισα μέσω του Μανώλη Πιπεράκη, ο οποίος έκανε ένα ταξίδι και μου έφερε ένα βιβλίο πρόσφατα. Δεν το φέρεσαι εμένα, το φέρεσαι στην Εύφη, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξεφίλησα. Από το Αζερμπαϊτζάν. Ναι. Για μένα η χώρα αυτή, τουλάχιστον το δικό μου το μυαλό, είναι μια χώρα που είναι πίσω. Όταν είδα τι έχει κάνει το Αζερμπαϊτζάν στα ελάχιστα χρόνια στα οποία σχεδιάζει από μόνο του την πολιτική του, εγώ έμεινα ενεός, διότι όλα αυτά οφείλονται σε αυτό που λέμε σήμερα. Δηλαδή στους ενεργειακούς πόρους. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει στο Αζερμπαϊτζάν και δεν ξέρω αν έχεις πάει και εσύ. Αλλά... Εγώ είμαι πιο πολύ της Αρμενίας. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Εγώ λέω ένα παράδειγμα που ξέρω. Μιλάω για ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος πάντων. Κοίταξε. Δεν θέλω. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά όταν δεις ότι κατάφεραν μέσα σε ελάχιστα χρόνια να αναστηλώσουν μνημεία, να κάνουν τζαμιά, να κάνουν. Εκ του μη όντως, απλώς εκμεταλλευόμενοι οι άνθρωποι αυτοί τις φυσικές πηγές. Αυτές οι φυσικές πηγές
Άμα το συνδυάσει και με την ελληνική μυθολογία, νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Ο Προμηθέας δεν είναι τυχαίο που έχει σχέση με τη φωτιά. Ούτε η Κοχίδα. Ναι, σωστά. Και Ζωροάστρ. Δεν έχει τυχαία, γιατί άμα κοιτάξει τι γίνεται, ας πούμε, στην Κασπία, θα δεις ότι υπάρχουν περιοχές όπου μέσα στο νερό, ενώ είναι νερό, μπορείς να δεις φωτιές μέσα στο νερό. Δηλαδή βγαίνει φωτιά από πάνω. Και αυτό οφείλεται στο μεθάνιο. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε τα πράγματα για την Ελλάδα νομίζω είναι μονόδρομος. Δηλαδή το αν σήμερα υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια και ακούγεται ότι ακόμα και ότι παρασύρατε τη Μέρκελ, λέω και εγώ, ο φίλος μου ο καιρός έχει πάρα πολύ μεγάλο έτσι, εκτόπισμα. Ναι, αφού μπορεί να παρασύρει και τη Μέρκελ, πες της, παιδί μου, κάτι για τα δάνεια. Ναι, ναι. Ειδικά για το κατοχικό θα κάνω ό,τι μπορώ. Ναι. Αλλά εφόσον κάνουμε την ΑΟΣ, θα περάσω σε αυτό μετά. Λοιπόν. Και να μην ξεχνάτε, παρεμπιπτόντως, γιατί το χιούμορ είναι δυνατό, αλλά πρέπει να είναι και έξυπνο, να μην ξεχνάτε ότι όσο αφορά την ΑΟΣ, θέλουν δεν θέλουν, εδώ στην Κρήτη, το 5% των κερδών της Ελλάδος θα είναι κατευθείαν την περιφέρεια Κρήτης. Το λέω απλώς αυτό, γιατί θα πρέπει και εσύ ως δημοσιογράφος να αναρωτηθείς, εφόσον μας κατηγορούν όλοι ότι είμαστε διαφθαρμένοι, το πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το 5%, γιατί 5% από οι υδρογονάνθρακες είναι, Νίκο μου, τεράστια νούμερα. Άρα θα πρέπει εδώ να δούμε ότι η εθνική στρατηγική... Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός. Ακριβώς. Είναι μια πρόκληση. Ναι, είναι μια πρόκληση και αντί να συζητάμε αν υπάρχουν ή όχι, θα ήταν καλό να συζητάμε αν υπάρχει ή όχι στρατηγικός σχεδιασμός αξιοποίησης ενός υπαρτού αποθέματος. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τηλέφωνο, μπορούμε? Ναι, ορίστε, παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Είμαι ο ίδιος ο Κροατής που μετέφερε μέσω τηλεφωνικού κέντρου προηγουμένως την ερώτηση στον κύριο Λιγερό. Αν δεν με πατάει η γνώση που έχω μέχρι τώρα, η ΑΟΖ είναι αντικείμενο συμφωνίας ανάμεσα σε κράτη. Ναι, αλλά υπάρχουν όμως. Δεν είναι αυθαίρετες όμως. Δεν είναι αυθαίρετες όμως οι όποιες αποφάσεις του κάθε κράτους. Δηλαδή δεν μπορεί να σου πει δεν μπορείς. Υπάρχουν... Όχι, είναι θέμα συνεννόησης. Και από ό,τι ξέρω. Υπάρχει και η μέση γραμμή, θα σας τα πει ο Νίκος. Όχι. Απλώς για να ξεκινήσουμε, να μην ξεκινήσουμε στραβά, να ξέρετε ότι πρώτα όταν κάνουμε μια θέσπιση, γίνεται πάντοτε μονομερός και είναι εντελώς ανεξάρτητο από οποιοδήποτε κράτος που βρίσκεται γύρω σας. Και δεύτερον, φανταστείτε ένα νησί τώρα που βρίσκεται 400 ναυτικά μίλια από οποιοδήποτε άλλη χώρα. Όταν θα κάνει τη θέσπιση, έχει αμέσως οριοθέτηση χωρίς να έχει κάνει καμία συνεννόηση με καμία άλλη χώρα. Ωραία, η συνεννόηση γίνεται μόνο και μόνο στην φάση οριοθέτησης όταν υπάρχει επικάλυψη ζωνών, τίποτα άλλο. Ωραία, αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι, ωραία, αν θεωρείτε ότι αυτή η χρονική στιγμή είναι κατάλληλη. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι αυτή η χρονική στιγμή, τουλάχιστον για μένα και για πολλοί κόσμο, δεν διαθέτουμε εθνική ανεξαρτησία. Ναι. Με την έννοια ότι σχεδόν ένα μεγάλο μέρος του εθνικού μας πλούτου, ναι, ξεπουλιέται προς όφελος των δανειστών. Γιατί να ανακαλύψουμε αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο και τους υδρογονάνθρακες? Μα δεν το ανακαλύπτουμε. Γιατί, όχι, υπάρχει. Ναι. Δεν διαφωνεί κανείς. Ο κόσμος το πιστεύει ότι υπάρχει. Είναι καλός ο χρονικός, είναι η στιγμή αυτή κατάλληλη. Γιατί? Για να το εκμεταλλευτούν οι δανειστές μας, όπως και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που ξεπουλάμε. Πρώτα απ' όλα, επειδή βλέπω ότι διαβάζετε, δεν ξέρω όμως αν έχετε διαβάσει τον νόμο περί υδρογονάνθρακων. Και όχι, θα ήταν καλό να τον διαβάσετε. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο υπάρχον πολιτικό σύστημα. Ναι, δεν πειράζει. Αλλά άμα δεν έχετε καμία εμπιστοσύνη στο υπάρχον πολιτικό σύστημα, γιατί να εμπιστεύεστε, ας πούμε, έναν καλεσμένο, γιατί να εμπιστεύεστε έναν δημοσιογράφο, γιατί να τους ακούτε? Άμα μπούμε σε αυτή τη λογική, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Εγώ αυτό που βλέπω, εγώ δεν είμαι νομοθέτης. Υπάρχει μια νομοθεσία που λέγεται νόμος περί υδρογονανθράκων. Υπάρχει από το 1995. Θα ήταν καλό οι Έλληνες να την διαβάσουν πριν διαφωνήσουν μεταξύ τους και τσακωθούν. Θα ήταν καλό να δουν ποια είναι η τροποποίηση που έγινε το 2011 και μας επιτρέπει τώρα να κάνουμε τις σεισμικές έρευνες με τον Nordic Explorer, όπου πηγαίνουμε μέχρι τη μέση γραμμή και της Αλβανίας και της Ιταλίας και της Λιβύης. Θα ήταν καλό να έχουν διαβάσει το προεδρικό διάταγμα που βγήκε στις 10 του Φλεβάρι 2012 και λέει ότι οτιδήποτε αφορά τους υδρογονάνθρακες διαχειρίζεται μόνο και μόνο από μια κρατική εταιρεία για 99 έτη και έχει μόνο μία
μετοχή που είναι αμεταβίβαστη και μετά θα μπορέσουν να συζητήσουμε συγκεκριμένα. Νίκο, να απαντήσω εγώ κάτι στον αγαπητό ακροατή. Βεβαίως και εγώ συμφωνώ μαζί του ότι ζούμε σε ένα καθεστώς πάρα πολύ παράξενο. Έχω μόνο μία ένσταση, να σας πω ποια. Το ανακαλύψαμε εμείς το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, ή μήπως όταν έγινε χαμός γύρω μας αρχίσαμε και εμείς να παίρνουμε χαμπάρι? Όχι, μήπως το ανακάλυψαν άλλοι για μας. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτά πρέπει να δώσουμε κάποια απάντηση και να ασκήσουμε αυτό που λέει ο φίλος ο Νίκος Ολιγερός, στρατηγική και εθνική πολιτική. Αν το πολιτικό σύστημα είναι ικανό να το κάνει, η χώρα αυτή δεν θα αλλάξει. Αν μας αφήσουν να μην την αλλάξουμε, και εμείς μπορούμε να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα. Αρχή να το συνειδητοποιήσουμε. Η δύναμη στα χέρια μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ, γεια σας. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος, Νίκο Ολιγερέ. Να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Ό,τι υπάρχει διεφθαρμένο να αλλάξει. Αλλά τουλάχιστον αυτά τα βουνά, αυτές οι θάλασσες, κάποιοι τις κατέκτησαν για μας. Κάποιοι κατάφεραν να αποκτήσουν μια εθνική ανεξαρτησία κάποτε. Σωστά, όταν δεν το πίστευαν και αυτές οι ιδέες, ας πούμε, και τώρα κανονικά θα τσιγκλίσω και τον φίλο μου τον Κώστα. Όταν ακούω Έλληνες, δικοί μας Έλληνες, εντάξει, να μου λένε αν είμαστε ή όχι ανεξάρτητοι. Και αν είναι κατάλληλη ή όχι η στιγμή. Ρωτάω ρε παιδιά, δηλαδή όταν έγινε η Επανάσταση το 1821, ήταν η κατάλληλη στιγμή? Εγώ αυτό ήταν, που βλέπαμε τότε. Ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ήταν, πρώτα απ' όλα δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή, γι' αυτό ήταν. Και είχαμε τόσους νεκρούς στην πραγματικότητα. Αλλά το ωραίο με τη στρατηγική είναι να μετατρέψεις το ακατάλληλο σε μια πραγματικότητα. Άρα η ιδέα είναι ότι όταν άκουγες, ας πούμε, τους φαναριώτες να μας εξηγούν ότι τα πηγαίναμε μια χαρά. Και όταν έβριζαν τους ανθρώπους που βρισκόταν στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, θεωρώντας ότι είναι μια χούφτα χωριάτες που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και γι' αυτό, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όταν αναλύω το έργο του Κολοκοτρώνη, βλέπω ότι υπάρχει εθνική στρατηγική από την αρχή. Άρα θα ήταν καλό να θυμόμαστε. Και χαράξαν κάποιοι άνθρωποι. Όταν μιλάμε για τον Δασκαλάκη, όταν μιλάμε για τον Καραϊσκάκη, δεν είναι απλώς ένας χωριάτης που είπε, παιδιά, θέλω να κάνω επανάσταση. Μα εγώ σε αυτό το χωριάτη πιστεύω, Νίκο. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτός ο πιστεύω χωριάτης, σε αυτό το χωριάτη. Όμως, όταν καθοδηγείται από κάποιον σαν τον Κολοκοτρώνη ή τον Καραϊσκάκη, γίνεται όχι μόνο αγωνιστής, γίνεται μαχητής. Γιατί λες τον Κολοκοτρώνη, τον Τερφίλη δεν το λες? Λοιπόν, πάμε στο τηλέφωνο. Είσαι απαράδεκτος, γιατί όποιο όνομα και να πω θα μου πεις γιατί δεν έχω άλλο. Όχι, τον Τερφιλί το λέω ακριβώς για να δείξω τη συγκυρία τη παρούσα χρονική. Ως Έλληνα με πείραξε πάρα πολύ η στάση της Εκκλησίας, αλλά αυτό δεν θα το κουβεντιάσουμε μαζί τώρα, δεν προλαβαίνουμε. Ένα τηλέφωνο παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Μια ερώτηση μόνο στον κύριο Γερό Σταυρακάκη είμαι. Μιχάλη, έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Καλημέρα σου. Είμαι μαθηματικός και πολιτικός μηχανικός, γιατί είμαι του ιδίου φυράματος. Μπράβο. Όλα αυτά που λέει ο κύριος Ιλγερός είναι πολύ σωστά και είναι και ένας πολύ ευφύης άνθρωπος με τα κριτήρια τα δικά μου, όχι των πολλών τα δικά μου. Θέλω να πω το εξής, ότι τα πετρέλαια, αυτά είναι μπροστά από το 1975. Ο κύριος Κατράκης είχε κάνει διαλέξεις και πολλές αυτογραφίες ότι υπάρχουν ενεργειακά αποθέματα στο Αιγαίο από πετρέλαια, αλλά είναι σε πολύ μεγάλο βάθος και δεν μπορούν με την τεχνολογία την τότε, δεν μπορούσαν να βγουν, και δεύτερον είχαν μεγάλες προσμίξεις σε θείο. Αυτά πάνε τώρα, η τεχνολογία προχώρησε. Εγώ ρωτάω το εξής. Αυτά τα πετρέλαια και τα ενεργειακά αποθέματα είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος. Άρα μεταφράζονται σε κάποια χρήματα. Σωστά. Πόσα χρήματα είναι αυτά, πόσο είναι αυτό, ας πούμε, το κασέ των ενεργειακών αποθεμάτων του Αιγαίου? Γιατί κάποιοι μιλάνε για 13 δολάρια, άλλοι μιλάνε για 5. Πόσο είναι αυτό το πράγμα? Και ρωτάτε για το Αιγαίο ή γενικά? Γενικά το ενεργειακό απόθεμα, είτε είναι φυσικό αέριο. Τη χώρα, Μιχάλη. Καλή σου μέρα, δεν πρόλαβα να σε ακούσω άλλο. Καλημέρα, φτάσαμε στο τέλος. Πες ένα νούμερο, Νίκο, μπορείς? Είναι πολύ απλό. Άμα κοιτάξεις μόνο και μόνο το Ιόνιο κοινότητα της Κρήτης, είμαστε στο 1,33. Τα αποθέματα νότια της Κρήτης είναι 20 δισεκατομμύρια βαρέλια. Στο Ιόνιο είναι 2 δισεκατομμύρια βαρέλια. Στο Αιγαίο είναι 1,5 δισεκατομμύρια βαρέλια. Μιλάω για βαρέλια αναγωγής, όπου έχουμε και πετρέλαιο και φυσικό αέριο ανάλογο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ. Πρέπει να πας στο σχολείο, έτσι, Κώστα, ναι. Και ευχαριστώ που ήρθες, που σε είδα ξανά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θαλερό, έτσι όπως πάντα. Και έτσι πανέξυπνο, πάντα με τα κριτήρια και του Σταυρακά και τα δικά μου. Φαίνεται σε μια συζήτηση πέρα από όλα τα άλλα το πώς μπορεί κανείς να χειριστεί τις απαντήσεις και να κρατήσει και το λόγο ακόμα ενδιαφέροντα και τη συζήτηση. Καλή σου μέρα, Νίκο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Κώστα. Καλημέρα.